Αμαλία, έλα λίγο κοντά μου. Κάνε το σταυρό σου. Σιγά με έπνιξες. Σκάσε και... κάνε το σταυρό σου. Θέλω να μιλήσουμε. Κάθισε, αγαπητό μου παιδί. Οπα! Λυσάξανε απάνω. Άκου, αγαπητό μου παιδί. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Πότε σχεδιάζατε να παντρευτείτε με τον Ανέστη μου? Δεν σχεδιάζαμε, σχεδιάζουμε. Στο τέλος της άλλης εβδομάδας λέγαμε. Ως χθες βράδυ τουλάχιστον. Ως χθες βράδυ. Υπάρχει λόγος για τόση βιασύνη? Τι λόγος? Χθες βράδυ χαθήκατε. Ναι. Σιγά τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Τι με ρωτήσατε ακριβώς? Σε ρώτησα αν υπάρχει λόγος που βιαζόσαστε για το γάμο, παιδί μου. Μα κι εσείς βιαζόσαστε. Δεν μου είπατε να ετοιμάσω γρήγορα τον ηφικό? Βιάζεστε να συμπεθερέψετε με τον καπετάνιο? Ναι, ναι, ναι. Άλλος λόγος υπάρχει εκτός από αυτόν? Όχι, κανένας ιδιαίτερος. Απλώς πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε με όλες αυτές τις τελετές και τις αηδίες. Τα τυπικά αυτά εννοώ. Πρώτον, η γαμήλια τελετή δεν είναι αηδίες. Και δεύτερον, είστε έτοιμοι, ο γιος μου και εσύ? Τι συμβαίνει, μουλά? Ανέστη. Το κτήμα που κάηκε στην Κίμη ήταν του αδελφού σου? Έκανες τόσο δρόμο από την πορταριά για να με ρωτήσεις αυτό? Όχι. Ήταν του Νικόλα, ναι. Πάω να φύγω. Πού πας? Έλα, κάθισε. Κάθισε. Τι έπαθε? Κάθισε. Τίποτα δεν έπαθα. Ήθελα να σε δω, Ανέστη. Και δεν κρατήθηκα. Και ήρθα. Διάλεξα την ώρα κι εγώ, έτσι. Μπούλα. Κάτσε. Όχι, καλύτερα να φύγω. Κάτσε κάτω, είπα. Κάτσε να συνέλθω, μπουλάκι μου. Να καταλάβω τι μου γίνεται. Να πάρω των νοματιών μου. Κουράστηκα με τις σακούλες, με το βάρος. Ρημάχτηκα. Όλοι ρημαγμένοι στον πάγκο βρεθήκαμε σήμερα. Βολευτείτε, συμβολευτείτε. Εγώ ούτως ή άλλως έφευγα. Καλέ που σας ξέρω εσάς. Δεν με ξέρετε, δεν ήμουν εγώ. Πού καλέ? Στην τηλεόραση. Εκεί δεν με είδες αυτό, θες να πεις? Όχι. Όχι. Πάγκο δεν είχε στη Λαϊκή? Ναι, βέβαια είχα στη Λαϊκή πάγκο. Είδες που το θυμήθηκα, ψάρια δεν πουλούσες? Ναι, ναι, ψάρια ναι. Πουλούσα, φύγει για μεταξύ κορδέλες πουλούσα. Και γιατί το κλείσεις στο μαγαζί? Ρε που πέσαμε σήμερα. Είχα αλλεργία με τους μπακαλιάρους. Μπα? Μπακαλιάρους, ναι. Θα με ρωτήσετε τίποτα άλλο ή να φύγω? Καλέ, τι μου λες τόση ώρα? Εσύ δεν ήσουν στην τηλεόραση με τις φωτιές? Ρε πώς τι είπα κι εγώ. Χαίρετε, κυρία μου, χαίρετε. Καλά. Σε έχω κάνει τηλεθεατές. Αρέσω πολύ. Θα πρέπει να σκηνοθέτει καλό. Θα κάνω μεγάλη καριέρα. Τι με ρωτήσατε? Φωνάζουν πολύ από πάνω και δεν καταλαβαίνουν τι μου γίνεται. Σε ρώτησα αν είστε έτοιμοι, ο Ανέστης και εσύ, για το γάμο. Έτοιμοι? Ναι, πώς? Πώς, ναι, πώς? Σπίτι έχετε βρει, Φερρυππίν? Όχι ακόμα, αλλά όπου να είναι. Σόπα, όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Δεν έχετε βρει, άρα στην πραγματικότητα είστε άστεγοι, ναι? Προσωρινώς. Πολύ φοβούμαι πως θα πρέπει για λίγο να αναβάλλετε τα σχέδιά σας.
Αυτό το ελεηνό περιστατικό με τις πυρκαγιές μας έχει ανάψει φωτιές και στεναχώριες. Πώς να μπω σε γαμήλιες διαδικασίες όταν και ο Νικόλας μου επίσης είναι άστεγος και μάλιστα με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Νομίζω πως θα πρέπει να το ξανασυζητήσετε με τον Ανέστη. Πολύ φοβάμαι πως έχετε δίκιο. Ποιος έχει όρεξη τώρα για γάμους και μπομπονιέρες όταν ο Νικόλας και ο Άγγελος είναι άστεγοι και όταν αυτό το ωραίο σπίτι δεν υπάρχει πια. Ναι, είναι όντως δυσβάσταχτο. Έλα τώρα, μη μου πάθεις τίποτα, παιδί μου. Ωραία, είπαμε πως είναι τραγικό. Αλλά δεν θα πεθάνουμε και στο κλάμα. Τουλάχιστον είμαστε ζωντανοί, ε. Ζωντανοί, ναι, πώς. Κυρία Αθηνούλα, τι τρέχει και τρέχετε. Μεγάλες φούργες, κυρία Τρέμου. Πάθατε καλέ. Καήκαμε. Καήκατε πού? Όχι εγώ καλέ, ο κουνιάδος της Αμαλίας. Πιάσε μου όμως μια κρεμούλα, μια καλή κρεμούλα για τα χέρια του Θοδωράκη μου έχουν γίνει χάλια. Τον έχω αφήσει ολομόναχο. Να πλύνει ποτήρια, να πλύνει τα πιάτα, γιατί εγώ τρέχω, καταλαβαίνεις με τα γεγονότα. Στις ειδήσεις καλέ, κάηκε στην πυρκαγιά, δεν είδες. Τι με κοιτάς έτσι. Καλά, ε. Λες και ταξιδεύω δομοκόλα μία. Ζαλίστηκα από τις τροφές και δεν κατάλαβα και τίποτα. Τι κρέμα χεριών μου ζητάς, κυρία Αθηνούλα? Κάψανε τον κουνιάδο της Αμαλίτσα στην τηλεόραση? Όχι, το σουβλίσανε στην Αλαμάρα και το δείξανε στις ειδήσεις σε ζωντανή αναμετάδοση. Τι μου λες, μωρέ, Αντρέα, μωρές ώρες, σαν χαζός κάνεις. Παιδί μου, κάει και το σπίτι του στην Κίμη, στην πυρκαγιά. Το έδειξαν στις ειδήσεις. Τι θέλω τώρα εγώ να πω? Κοίτα με, βρε, Αντρέα, μου, όταν σου μιλάω, τι χαζεύω κιόλας. Πιάσε μια καλή κρέμα από τη δική σου εκείνη με τη Χλικερίνη, ε? Την καλή. Γιατί έχουν γίνει τα χέρια του Θοδωράκη μου χάλια, ζεστά κρύα. Νερά στο καφενείο, ζεστά κρύα. Κατάλαβες? Καλά, ε. Σκέτη φουρτούνα είσαι, μωρέ, Αθηνούλα. Κάτσε να σου βάλω την Γλυκερίνη σου και να σου πω ηρέμησε, γιατί πάρα πολύ ταραγμένη σε βλέπω. Πώς να μην...